Εδώ είμαστε λοιπόν. Σας είχα πει λοιπόν ότι προσκεκλημένος στην εκπομπή μας σήμερα θα είναι ο Πανάγος Κουφέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λέζου, ο οποίος λόγω αυξημένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να είναι στο στούντιο, όμως θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά και είναι ακριβώς το ίδιο, διότι θα του κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις, θα πούμε τα ίδια πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα για την πολιτική προστασία της Λέζου, αλλά και για το μεγάλο και καυτό κομμάτι που αφορά το τα αγροτικά θέματα, τις τιμές, τη δακοκτονία και όλα αυτά που χειρίζεται η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και είναι ο ίδιος πολιτικός προϊστάμενος. Κύριε Κουφέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα, να σας συγχαρούμε και για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων ως αντιπεριφερειάρχης Λέσβου πλέον. Και να πάμε πολύ γρήγορα σε αυτό το κομμάτι που αφορά κυρίως την πολιτική προστασία, έτσι. Ναι. Δηλαδή την προστασία των πολιτών από έντονα καιρικά φαινόμενα, καταστροφές. Δεν ξέρω αν εμπλέκεστε και στο θέμα του κορονοϊού καθόλου ή αν είναι κυρίως αρμοδιότητα των Δήμων να κάνουν την ανίχνευση και όλα αυτά. Κοιτάξτε, η περιφέρεια έχει λάβει ήδη κάποια μέτρα όσον αφορά τον κορονοϊό. Ναι. Το έχετε δει και εξ αρχής ο Περιφερειάρχης ίσως ήταν, όχι ίσως, είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία ήταν αυτή η οποία έβαλε ιατρία εξιδίων εξόδων, καθώς επίσης και όλο αυτό το ιατρικό με προσωπικό το οποίο είχε επανδρώσει γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς επίσης και όλο αυτό το απαιτούμενο ιατροφαρμακευτικό υλικό για να καλύψουμε και τα προβλήματα που υπήρχαν έξω από τα kit, τα τρία τουλάχιστον kit που υπάρχουν στην Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμα. Ακριβώς. Το κενό της πολιτείας το κάλυψε η περιφέρεια, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε με γιατρούς και με προσπάθεια από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία και όταν μπήκαμε σε καραντίνα μετά. Ναι. Λοιπόν. Κοιτάξτε, όλα γίνονται πάντα με τον συντονισμό από πάνω από τον ΕΟΔΗ και με τον Υπουργό ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, τον κύριο Χαρδαλιά. Και συντονιζόμαστε μαζί τουλάχιστον μέχρι στιγμής, οδηγούμαστε στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Μάλιστα. Εκτός από την πανδημία όμως, να έρθουμε λίγο στα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε μια κατάσταση περίεργη την προηγούμενη εβδομάδα στην Καλονή και επειδή έρχεται χειμώνας, στο κομμάτι που αφορά την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το καθαρισμό των ρεμάτων, των ποταμών και όλων των συναφών, υπάρχουν, έχουμε εργασίες εξέλιξη. Τι γίνεται, κύριε Κουφέλο? Γιατί ο κόσμος ανησυχεί λίγο, καταλαβαίνετε, εύλογη ανησυχία. Έχετε δίκιο. Έχουμε γίνει μάρτυρες όλοι ότι και αυτό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Έρχεται να επιβεβαιωθούν αυτά που λέγανε τουλάχιστον πριν 10 χρόνια όλοι οι επιστήμονες, ότι αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα. Θα δεχτούμε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι ίσως ολιγόλεπτα ακριβώς, αλλά όμως είναι τόσο σε ένταση, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και ίσως και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Το ζήσαμε και με τον Ιαννό στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά το ζήσαμε και, όπως είπατε και εσείς, πριν μια τουλάχιστον εβδομάδα εδώ στο νησί της Λέσβου, όπου χτύπησε την Καλονή κατά κύριο λόγο, αλλά και είχαμε και αυτό το θλιβερό συμβάν, το οποίο ευτυχώς έχει έσει ο τέλος με τους τρεις συμπολίτες μας οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Τρεις αλληλείς, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά, ακριβώς. Ευτυχώς είχε έσει ο τέλος, λέω, και αυτό, αλλά καθώς επίσης και για την Καλονή, ότι δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, είχαμε μονάχα υλικές ζημίες, οι οποίες σιγά σιγά αποκαθίστανται. Με την έννοια δηλαδή απομακρύνονται τα δέντρα, όσοι είχαν σπάσει, ή ότι το νερό που είχε πρόβλημα, καθώς επίσης και οι τηλεπικοινωνίες και ο ηλεκτροφωτισμός. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: η περιφέρεια έχει αναλάβει τουλάχιστον από την αρχή του χρόνου και έχει προβεί σε μια εργολαβία στην οποία γίνεται για τον καθαρισμό των χυμάρων και των ρεμάτων σε συνεργασία με τους δύο Δήμους. Υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Συνεχίζουμε, έχουμε προγραμματίσει, έχουν ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά έργα, όπως επίσης και γίνεται και με την αγροτική οδοπία. Τώρα καταγράφουμε τα πλέον, γιατί έρχονται οι κατατόπους αντιδήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι που θα έχουμε αιτήματα, δηλαδή από την τοπική κοινωνία και από την αυτοδιοίκηση. Τα οποία μας λένε κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν γνωρίζουμε ή δεν τα έχουμε καταγράψει εμείς, αλλά επειδή είμαστε σε συνεργασία με τους δύο Δήμους, έρχονται, μας καταθέτουν και γίνεται ένας προγραμματισμός, ο οποίος προχωράει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Ευελπιστούμε δηλαδή ότι θα προλάβουμε προτού αρχίσει, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, έτσι κλείνουμε 4-5 μήνες χωρίς βροχή. Ναι, θέλουμε βροχή, αλήθεια. Και χρειαζόμαστε βροχή. Θέλουμε βροχή, δεν θέλουμε κατακλυσμό. Στο άλλο το μεγάλο το πρόβλημα της λειψιδρίας. Της λειψιδρίας, που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι. Πρέπει και αυτό να λυθεί, να τακτοποιηθεί.
Να έρθουμε λίγο στα θέματα που αφορούν την αγροτική οικονομία, τα οποία, με τα οποία ασχολείστε από την αρχή της θητείας σας εσείς, κύριε Κουφέλο. Να πούμε λοιπόν, να έρθουμε στο μείζον θέμα της δακοκτονίας. Δεν ξέρω αν άλλες περιοχές λεωπαραγωγικές ασχολούνται τόσο πολύ με τη δακοκτονία όσο εμείς. Εμείς ασχολούμαστε πότε θα γίνει ο διαγωνισμός, ποιος πήρε το διαγωνισμό, πότε άρχισε, πότε έγινε η πρώτη διαβροχή, πότε η δεύτερη. Δηλαδή, πραγματικά γίνεται πολλή συζήτηση. Ο κόσμος ενδιαφέρεται όμως, αλλά ενδιαφέρονται οι αγρότες για τη δακοκτονία και για τη δουλειά που γίνεται. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες γι' αυτό. Τέλος πάντων, να πούμε ότι θα γίνει τέταρτη διαβροχή. Να ξεκινήσουμε με αυτό και να πούμε είναι μετά. Είναι μια επιπλέον διαβροχή. Ναι, πότε θα... Ναι. Θέλω λιγάκι στην αρχή, γιατί είναι βασικό αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε γιατί σε άλλες περιοχές της Ελλάδος δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία ή γενικότερα δεν έχουν τόσο μεγάλη... πώς θα το πω, ενδιαφέρον ζήτηση για να μάθουν τι ακριβώς γίνεται με τη δακοκτονία. Είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον στη Λέσβο ο κάθε Μυτιλινιός έχει περασμένο στο DNA του την ελιά. Η ελιά είναι συνυφασμένη με τη ζωή του. Με τόσα χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, όλες οι γενιές μεγάλωσαν και αναθρέφθηκαν μάλλον μέσα από την ελιά. Ήταν όλη η ζωή τους, ήταν όλο το βιός τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το δέσιμο που έχουν, το ψυχολογικό, το που έχει περάσει μέσα από το DNA, από τον παππού στον εγγονό, ο κάθε ένας ενδιαφέρεται για το ελαιόκτημά του και για τις ελιές του και για το λάδι που το οποίο παράγει. Το γεγονός είναι ότι δυστυχώς υπήρξε μια περίοδος η οποία απομακρύθηκαν πάρα πολύ, αφήσανε και έχουν ερημοποιηθεί πάρα πολλά. Όταν λέω ερημοποιηθεί, εννοώ ότι έχουν εγκαταλειφθεί λιγόμενοι, εγκαταλειμμένοι. Ίσως και με την μετανάστευση, γιατί φύγανε πάρα πολλοί κόσμος, ίσως γιατί έχουν μετεγκατασταθεί στην Αθήνα. Οι ντόπιοι, οι γεωργοί, οι αγρότες μας, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έτσι, ενδιαφέρονται και ασχολούνται με αυτή που λέγεται δακοκτονία. Και ιδιαίτερα τώρα που βλέπουν ότι το εισόδημά τους μειώνεται συνεχώς λόγω των τιμών του ελαιολάδου, λόγω του ότι υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποίηση και οι οποίες τιμές πιέζονται από τις υπόλοιπες χώρες, καθιστά το δικό τους εισόδημα που προσδοκούσαν τουλάχιστον να έχουν να μειώνεται και να προφανώς και το ευελπιστώ να μην γίνει αυτό, να μειωθεί κι άλλο. Γι' αυτό το λόγο δίνουν σημασία και όπως λέει ο σοφός λόγος, όπου φτώχεια κυκρίνια, λέει τι ακριβώς γίνεται και αν όντως φταίει η δακοπροσβολή για την χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Ναι, φταίει, είναι ένας από τους παράγοντες, από τους πολλούς παράγοντες τους οποίους φταίει για να χαμηλώσουμε τη τιμή. Καθώς δεν παράγουμε κάποιο ποιοτικό ελαιόλαδο. Που πρέπει όμως εδώ να βάλουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι τα περισσότερα ελαιόλαδά μας είναι ποιοτικά. Ναι, είναι ελαιόλαδα. Είναι μεγάλο ποσοστό ποιοτικών. Έχει αλλάξει η αγορά. Η αγορά έχει αλλάξει, όταν λέω η αγορά, εννοώ η αγορά της πώλησης του ελαιολάδου, καθότι όλοι έχουν στραφεί στα εξτρίσιμα, δηλαδή στα πολύ χαμηλής οξύτητας ελαιόλαδα. Έξτρα παρθένα. Τα οποία, τα έξτρα παρθένα, τα εξτρίσιμα όπως λένε, 0,3, το φρέσκο λάδι 0,3, που είναι στο αγουρόλαδο, πράγμα το οποίο δεν συνάδει και με την ποικιλία μας. Ναι. Η δικιά μας η ποικιλία οριμάζει αργότερα. Τώρα, έρχεται όλο αυτό το πράγμα να δέσει με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα, το έχουν παρατηρήσει ότι όπως και πέρσι, που είχαν βάλει πάλι τέταρτη διαβροχή, παρόλο που ξεκάσαμε τον Οκτώβριο, έκανε μετά τις βροχές, είχαν απλώς ειδήθεια οι άνθρωποι, φούσκωσε ο καρπός εννοείται, ορίμασε, πήρε κάποια λάδια πάνω, έτσι, όποιος ξέρει τουλάχιστον από ελαιοσυγκομιδή τα αντιλαμβάνεται αυτά που λέω. Τα αντιλαμβάνεται, τι περισσότερο. Όμως αυτό το πράγμα δημιούργησε και περισσότερο δάκο. Ναι. Γιατί ο δάκος τότε χτυπάει, όταν η ελιά είναι ξέρει και είναι μόνο η σάρκα ας πούμε απ' έξω, το πετσί που λέμε, δεν πάει να χτυπήσει, πρέπει να πάει να γεννήσει να αποθέσει τα αυγά του. Επίσης ευνοήσαν λοιπόν, και οι καιρικές συνθήκες, γιατί είχαμε ζέστες ακριβώς, πέρυσι είχε υγρασία υψηλή, είχε μια θερμοκρασία καλή, 20-23 βαθμούς, πράγμα το οποίο αυτό όλο ευνόησε. Και έτσι γίνεται ένα πικ, δηλαδή μια αύξηση κατακόρυφη του δάκου, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τεράστια δακοπροσβολή στις ελιές μας πέρσι. Μάλιστα. Το ίδιο φοβόμασταν και γι' αυτό το λόγο συζητήσαμε. Και ίσως στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι συνάδελφοι το ερμήνευσαν πάρα πολύ λάθος. Το καταλαβαίνω και αυτοί έχουν την αγωνία, όπως έχουμε όλοι μας την αγωνία, για το λόγο του γιατί αναβλήθηκε η ενημέρωση, αυτό θέλω να τονίσω, ενημέρωση η ενημέρωση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την πορεία των 3-3,5 ψεκασμών που έκανε η Περιφέρεια, εφαρμόζοντας το Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης του Δάκου και τα χρήματα τα οποία είχε διαθέσει το Υπουργείο, ώστε να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε το δάκο. Και συζητούσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, από την Τρίτη μάλιστα είχαν αρχίσει τεχνικές συσκέψεις με ελαιοκομικούς φορείς, ελαιοτριβείς, ελαιοπαραγωγούς, με τους εργολάβους. Η θέση επίσης, των οποίων ποια ήταν προφανώς να γίνει και τέταρτος ψεκασμός. Η πλειοψηφία ήταν να γίνει.
ποιοι δεν ήθελαν να γίνει. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι και με το δίκιο τους λέγανε ότι πρέπει να προβούμε στην άμεση συγκομιδή, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε. Υπήρχαν κάποια. Σωστά, δηλαδή να ξεκινήσουμε Οκτώβριο, μήνα αρχές Οκτωβρίου συγκομιδή. Δεν είναι πολύ νωρίς. Μέσα, 15 μέσα. Τουλάχιστον, 16. Σωστά. Το οποίο όμως, ναι, επειδή ο Περιφερειάρχης άκουσε όλες τις απόψεις και έγινε ένα συγκερασμός όλων των απόψεων και προσπαθήσαμε να φέρουμε μια τουλάχιστον τη βέλτιστη λύση, mm-hmm, αποφασίσαμε και ο κ. Περιφερειάρχης την πήρε την απόφαση την επομένη ακριβώς του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την Παρασκευή, με συγχωρείτε, όχι την επομένη, Τετάρτη ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο, mm-hmm, την Παρασκευή, να δοθούν χρήματα για να γίνει τέταρτη διαβροχή από πλευράς περιφέρειας. Πόσα επιπλέον χρήματα είναι αυτά, κύριε Κουφέλο? Αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις 170.000. Ωραία, και για μία ολόκληρη διαβροχή, έτσι, 10 μέρες είναι, 9, πόσο είναι? Για 6 μέρες. Για 6 μέρες, ωραία. Αυτό θα γίνει στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν ελιές. Γιατί υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουν ελιές, και δηλαδή, το λέω αυτό γιατί δυστυχώς αυτή η χρονιά δεν έχει εικόνα, παραγωγή. Όχι, δεν έχουμε παραγωγή. Έχουμε εικόνα που θα γίνει. Έχουν τώρα όλα τα ιδία της αγροτικής οικονομίας, mm, μαζί με τους εργολάβους, έχουν αρχίσει, εντοπίζουν, υπάρχουν οι αναφορές από τους τομεάρχες. Το μελετούν δηλαδή, μάλιστα. Ακριβώς, καθώς επίσης και μετά. Όλα αυτά, γι' αυτό κιόλας αναβλήθηκε, έπρεπε να ληφθούν υπόψη κάποια επιστημονικά. Δεν μπορώ να έρθω εγώ ως δικηγόρος να πω ότι θα πρέπει να γίνει ή όχι. Αυτά είναι θέματα των γεωπόνων, ειδικών, των, ναι, επιστημόνων, οι οποίοι κάθονται και μελέτανε. Βλέπουν πόσα άτομα, ναι, από δάκο βρίσκουμε στις δακοπαγίδες. Βλέπουμε αν υπάρχει επικινδυνότητα, αν υπάρχει αύξηση ή μείωση. Παρατήθηκα κάποια άλλα πράγματα τα οποία μελετήθηκαν, γιατί εφαρμόσαμε για πρώτη φορά το GPS και πέρσι το είχαμε κάνει πιλωτικά, φέτος, mm-hmm, το εφαρμόσαμε κανονικά, δώσαμε περισσότερα GPS, είδαμε πού εφαρμόζεται ή όχι η διαβροχή, ο δολωματικός μάλλον ψυχασμός. Μπήκαμε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας σε κλειστά βιολογικά κρεολιοκτήματα και ραντίσαμε με βιολογικό σκεύασμα με τους αξές. Με δική σας είδαμε πρωτοβουλία, μείωση, ναι, είδαμε μείωση του δάκου. Πολύ σημαντικό αυτό. Και όλα αυτά τα πράγματα ο Περιφερειάρχης έκρινε ότι πρέπει να γίνει και πρέπει να βγούμε άμεσα. Άμεσα εννοώ δηλαδή προς το τέλος, δηλαδή από τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της άλλης, για ψεκασμό, έτσι ώστε 15-17 του μηνός να έχουμε περάσει, ώστε να προλάβουμε, mm-hmm, τουλάχιστον και αυτή τη γενιά του δάκου και να ευελπιστούμε ότι δεν θα συνεχίσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Δηλαδή, κύριε Κουφέλο, τέλος εβδομάδας Παρασκευή, να πούμε, ξεκινάει η τέταρτη διαβροχή. Πρώτο Θεός, ναι, έτσι πιστεύω. Τώρα είναι μια, ναι, διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν, ωραία, δεν βγαίνουμε μετά αύριο το πρωί. Μετά, ναι, από πόσες μέρες αφού τελειώσει ο ψεκασμός, επειδή ακούστηκε και αυτό μέσα στη σύσκεψη, ναι, τεχνική. Πότε επιτρέπεται να ξεκινήσει? Ναι. Τα υπολείμματα, εξ όσων μου λένε τώρα οι ειδικοί, δεν το έχω. Ναι, βέβαια. Δεν είμαι ούτε χημικός ούτε γεωπόνος, είναι για 7 ημέρες. Μετά από 7 ημέρες θα μπορούν να συγκομίσουν. Δηλαδή, το συγκεκριμένο σκεύασμα δηλαδή αφήνει πουληματικότητα, χρόνος πουληματικότητας, mm-hmm, είναι περίπου των 7 ημερών. Δηλαδή γύρω στις 25 με 26, 20-25 του μηνός θα μπορούν να αναλύσουν. Θα είναι καθαροί οι ελαιώνες, ναι, 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 θα μπορούν να μαζέψουν, να ξεκινήσουν. Ακριβώς. Οι, ναι, εργασίες. Είναι νωρίς ακόμα, δεν ξέρω, δεν έχει βρέξει. Εγώ από ό,τι πληροφορούμε, γιατί γυρνάω στην Ήπεθρο, το, ναι, έχω αυτό, δηλαδή πηγαίνω στα διάφορα χωριά, μαθαίνω. Τώρα με αυτή τη λίγο το ψηλόβροχο που έκανε, άρχισαν να γεμίζουν, έτσι το λένε οι ελιές, δηλαδή άρχισαν να γεμίζουν, όλες οι άλλες ήταν ζαρωμένες μέχρι στιγμής. Καλά, και δεν έχει βρέξει ακόμα καλά. Έβρεξε και δεν έχει βρέξει, όπως το είπατε. Έβρεξε στην Καλονία, ας πούμε, στη Γέρα, στη Μυτιλίνη, δεν έβρεξε έτσι, ιδιαίτερα. Έτσι. Που έχουμε και εκεί μεγάλους ελαιώνες, το Πλωμάρι, δεν είχαμε βροχές. Σωστά. Μάλιστα. Και φυσικά να πούμε ότι το μεγάλο αγκάθι της δακοκτονίας είναι, όπως είπατε, τα κλειδωμένα, τα εγκατελειμμένα ελαιοκτήματα. Τα εγκατελειμμένα, τα οποία είναι, τα έχουμε καταγράψει αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουμε καταγράψει και τα βιολογικά. Mm-hmm. Τα βιολογικά είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί και αυτοί οι οποίοι πραγματικά εφαρμόζουν το σύστημα της βιολογικής γεωργίας και βλέπεις ότι είναι περιποιημένα τα αγροκτήματά τους, εφαρμόζουν τους νόμους που προβλέπεται από τη βιολογική γεωργία για να τοποθετούν δακοπαγίδες ή οτιδήποτε άλλο να κάνουν, και βλέπουμε πάρα πολλά τα οποία δυστυχώς είναι πραγματικά εγκατελειμμένα. Μάλιστα. Κάποιοι πηγαίνουν μόνο και μόνο για την επιδότηση. Αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό πραγματικά. Είναι βλέπουμε λυπηρό. Ότι υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν, βγάζουν βιολογικό λάδι. Πρέπει να τονίσω ότι είμαστε η τρίτη περιοχή σε όλη την Ελλάδα στα βιολογικά. Με πολλά, πόσα εκατομμύρια ελαιόδεντρα νομίζω έχουν. Ακριβώς, δεν μπορώ τώρα να σας πω τον αριθμό. Ναι, ακριβή. Και εγώ τον έχω διαβάσει, αλλά δεν τον θυμάμαι. Είναι πολλά τρίτη, όμως. Ναι. Εγώ αυτό που γνωρίζω από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας αποτελεί περίπου το 30% του ελαιόνα μας. Πολύ σημαντικό ποσοστό. Το οποίο δεν είναι το 1 τρίτο δηλαδή. Ακριβώς, και δεν είναι μαζεμένο, είναι διάσπαρτο. Mm-hmm.
Και αντί να το, αυτό το πράγμα να το έχουμε ως, να το πω έτσι, να το χρησιμοποιήσουμε σαν πλεονέκτημα για το ελαιόλαδό μας, δυστυχώς γυρίζει μπούμεραγκ σε εμάς και δημιουργεί ένα φυσικό τροφείο του δάκου, καθότι καταφεύγουν εκεί όλα τα, τα έντομα και μετά να χτυπάνε και τα υπόλοιπα και τη συμβατική, ας πούμε, καλλιέργεια. Μάλιστα. Κύριε Κουφέλο, νομίζω είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα πολλά ακόμα πράγματα να πούμε και να σας ρωτήσω, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση και για τη δακοκτονία και για τις τιμές των προϊόντων. Και δεν ξέρω, η περιφέρεια σίγουρα παρακολουθεί, δεν μπορεί να παρέμβει φυσικά στις τιμές και στην ελεύθερη αγορά, αλλά σίγουρα παρακολουθεί τα θέματα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε σε κάποια επόμενη εκπομπή. Ό,τι λοιπόν, θέλετε. Θα σας ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστώ. Και κάποιες δράσεις τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα είμαστε έτοιμοι. Ωραία, βεβαίως. Θα χαρώ λοιπόν, θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε ξανά. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.